Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το πείραμα της ορούμενης βούρας. Το έχω δει σε κάποιες σελίδες στο ίντερνετ και αναρωτήθηκα αν είναι fake ή αν όντως εξηγείται με κάποιους φυσικούς νόμους. Αποφάσισα έτσι να το δοκιμάσω αφού έκανα κάποιες δοκιμές με διάφορους μαγνήτες που παράγγειλα, δακτυλιοειδείς μαγνήτες. Στο τέλος πιστεύω ότι τα κατάφερα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από κάποια θεωρία όπου θα εξηγήσουμε τι είναι οι μαγνήτες, πώς συμπεριφέρονται τα διάφορα είδη μαγνητών, συγκεκριμένα εδώ ο δακτυλιοειδής μαγνήτης και πώς είναι τα μαγνητικά πεδία καθώς και κάποια φυσικά μεγέθη όπως η ροπή αδρανίας και η στροφορμή που αφορούν τη διατήρηση της περιστροφής σε κάποια σώματα που περιστρέφονται με κάποια γωνιακή ταχύτητα. Και ξεκινώντας λίγο με τη θεωρία, θα πούμε κάποια πράγματα για την περιστροφή των σωμάτων και για τη διατήρηση της περιστροφής και κατόπιν κάποια πράγματα για τους μαγνήτες και τα είδη των μαγνητών που συναντούμε συνήθως. Μιλώντας για ροπή αδρανίας, η οποία συμβολίζεται με γιώτα, αναφέρεται καταρχήν πάντα σε κάποιο σώμα που περιστρέφεται. Και η ροπή αδρανίας μιας μάζας που περιστρέφεται σε ακτίνα R από έναν άξονα δίνεται από τον τύπο μάζα επί ακτίνα στο τετράγωνο. Ή αν έχουμε ένα σώμα όπου η μάζα είναι διαμοιρασμένη όχι σημειακά όπως συμβαίνει και πρακτικά, η ροπή αδρανίας είναι το άθροισμα της κάθε στοιχειώδους μάζας επί την απόσταση στο τετράγωνο από τον άξονα περιστροφής. Το άθροισμα όλων αυτών των κινουμένων δίνει τη ροπή αδρανίας. Η ροπή αδρανίας, από ό,τι βλέπω αλλιώς τη θυμάμαι εγώ παλιά στα βιβλία, συμβολίζεται με γιώτα. Κατόπιν, για να πούμε και για τη στροφορμή, η στροφορμή L είναι το γινόμενο της ροπής αδρανίας επί τη γωνιακή ταχύτητα του σώματος. Το βελάκι σημαίνει ότι είναι διάνυσμα και έχει κάποια φορά, όπως και κάποια φορά έχει γωνιακή ταχύτητα, αριστερόστροφη ας πούμε ή δεξιόστροφη. Η ροπή αδρανίας είναι η αδράνεια στη ροπή που μας έλεγε κάποτε και κάποιος καθηγητής, δηλαδή όσο πιο μεγάλη είναι τόσο πιο δύσκολα ξεκινά να περιστρέφεται ένα σώμα και αν πάρει φορά τόσο πιο δύσκολα σταματά. Αυτά όλα εφαρμόζονται σε ένα σβουράκι που έχουμε κάνει, το οποίο θα το δείξουμε παραπέρα. Να πω και κάποια πράγματα τώρα για τους μαγνήτες. Οι μαγνήτες έχουν συνήθως έτσι ένα βόρειο πόλο και ένα νότιο πόλο. Είναι οι ραβδόμορφοι μαγνήτες, σαν αυτόν εδώ. Τώρα έχω δει διάφορα χρώματα. Αυτό που συνήθως βλέπω είναι με κόκκινο ο βόρειος, και όπως λέγεται και South North, και με μπλε ο νότιος που λέγεται και South Pole. Οι μαγνητικές γραμμές είναι η πορεία που θα ακολουθήσει αν υπήρχε ένας μεμονωμένος βόρειος πόλος και τον αφήσουμε κοντά στο μαγνήτη. Αν πάει εδώ ο βόρειος πόλος τα ομώνυμα αποθούνται, έτσι θα τον σπρώξει ενώ τον τραβάει ο νότιος και θα κάνει αυτή την περιστροφή για να κολλήσει στο νότιο, ομοίως από εδώ θα πάει έτσι. Και αν είμαστε κάπως πιο μακριά, το πεδίο ανοίγει προς τα έξω μέχρι να μηδενιστεί και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Προς τα εδώ δηλαδή, αν βάλουμε ένα βόρειο πόλο, το διώχνει ο βόρειος και φεύγει βόρεια ας πούμε εντελώς, ενώ το αντίθετο συμβαίνει προς τα κάτω. Σε περίπτωση που δεν έχουμε ραβδόμορφο μαγνήτη και έχουμε ένα μαγνήτη δακτύλιο, όπως αυτός εδώ, έτσι. Αυτοί οι μαγνήτες συνήθως είναι από την πάνω πλευρά ο ένας πόλος και από την κάτω πλευρά ο άλλος πόλος. Για να δούμε πώς δουλεύουν αυτοί οι μαγνήτες. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε αυτόν εδώ το μαγνήτη. Έτσι, να το δούμε και από λίγο μακριά ή καλύτερα πιο απλά εδώ. Τώρα το βλέπουμε από το πλάι, έτσι, σε αυτή την όψη. Εδώ στη μέση είναι η τρύπα.
Αν αφήσουμε ένα βόρειο πόλο από εδώ, θα έρθει, θα περάσει μέσα από την τρύπα και θα πάει να κολλήσει στο νότιο. Ο βόρειος είναι από πάνω έτσι, ο νότιος από κάτω. Ομοίως από εδώ θα κάνει αυτή την περιστροφική κίνηση και θα πάει έτσι. Ομοίως και από την άλλη πλευρά, αριστερά, θα πάει έτσι ή αλλιώς θα πάει έτσι. Αν όμως βρισκόμαστε πάνω ακριβώς από το βόρειο και αρχίσουμε και απομακρυνθούμε λίγο, ώστε να είμαστε μακριά από τον νότιο πόλο που να μην μας επηρεάζει, αν αφήσουμε εδώ ένα βόρειο πόλο, θα τον αποθήσει και θα φεύγει, θα απομακρύνεται μέχρι να στο τέλος να σταματήσει που θα μικρύνει το μαγνητικό πεδίο. Προς το πλάι τα μαγνητικά πεδία έτσι αλλοιώνονται γιατί παρασέρνονται από αυτές τις γραμμές, οπότε φεύγουν έτσι, κατόπιν ισιώνουν, ομοίως και από εδώ φεύγουν λίγο έτσι και από την αντίθετη πλευρά φεύγουν προς τα έτσι μακριά γιατί παρασέρνονται από αυτήν εδώ τη γραμμή, ομοίως και από αυτή τη γραμμή παρασέρνονται και φεύγουν έτσι. Με άλλα λόγια, όταν είμαστε εδώ κοντά στο κέντρο του μαγνήτη και αφήσουμε ένα βόρειο πόλο, θα δούμε ότι θα τον τραβήξει προς τα μέσα, προς τα κάτω. Αν όμως απομακρυνθούμε σιγά σιγά και δεν επηρεαζόμαστε από αυτό εδώ το πεδίο, το κοντινό, θα μας πιάσει το μακρινό πεδίο και ο βόρειος πόλος που έχουμε στην πάνω πλευρά θα αποθεί το βόρειο πόλο. Με άλλα λόγια, αν πλησιάσουμε το βόρειο πόλο ενός μαγνήτη πολύ κοντά, θα τον τραβήξει προς τα κάτω, αν τον απομακρύνουμε θα τον σηκώσει προς τα πάνω. Αυτή είναι η πολύ απλή εξήγηση του πειράματος και όχι με πιο πολύπλοκα πράγματα, με μαγνητικές πηξίδες, μαγνητικές γραμμές και φάσματα κτλ. Που περισσότερο μπερδεύουν. Η ίδια αρχή, η ίδια εξήγηση. Αυτό εδώ το σβουράκι που σας δείχνω τώρα περιέχει έναν δακτύλιο μαγνήτη μικρό νεοδημίου πολύ δυνατό κάτω, ένα περίβλημα αλουμινίου που δεν είναι σιδηρομαγνητικό υλικό και από πάνω κάποιες ροδέλες για αντίβαρα αλλά και για να εξασθενήσουν τον πάνω πόλο που θα είναι ο νότιος. Το σβουράκι θα τοποθετηθεί καταρχήν κοντά στο μαγνήτη εδώ και θα παρατηρήσουμε ότι το έλκει. Κοιτάξτε εδώ, με παίρνει το χέρι μέσα. Αν το απομακρύνω όμως, οπα, βλέπετε, με πετάει τον πόλο αυτό έξω και πάει να το γυρίσει ανάποδα. Το σμπρώχνει προς τα επάνω. Αυτό μπορούμε επίσης να το δούμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο καλά, με μία σύριγγα όπου μέσα έχω ένα πλακέ μαγνητάκι. Όταν το έχω προς τα πλάγια, το μαγνητάκι έλκεται. Όταν το έχω στο κέντρο, το μαγνητάκι αποθείται. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, ανεβαίνει προς τα πάνω, το βλέπετε. Ομοίως, αν το έλκει στο κέντρο, θα αποθείται από τα πλάγια. Θέλω να εξηγήσω ότι το μαγνητικό πεδίο ενός μαγνήτη δακτυλίου είναι διαφορετικό στο κέντρο όταν πλησιάσουμε έναν πόλο μαγνήτη και εντελώς αντίθετο αν απομακρυνθούμε από το κέντρο και μας επηρεάζει η περίμετρος. Αυτό ακριβώς γίνεται και στο πείραμα της βούρας. Για να το δούμε πιο απλά, όταν ξεκινάμε και περιστρέφουμε τη σβούρα πολύ κοντά εδώ, όχι βέβαια πρόσωπο, λίγο πιο ψηλά έτσι κανένα 1,5 πόντο, την τραβάει τη σβούρα προς τα κάτω. Αν η σβούρα απομακρυνθεί, ασκούνται δυνάμεις προς τα πάνω. Και να γιατί. Όσο είμαστε κοντά, επηρεαζόμαστε από αυτά τα κοντινά τα πεδία. Όσο απομακρυνόμαστε, αυτά τα πεδία στο κέντρο δεν μπορούν να μας επηρεάσουν γιατί είναι κλειστά και πολύ κοντά εδώ έτσι στην περιοχή, ενώ τα πεδία που ασκούνται από το βόρειο πόλο, έτσι, από την περίμετρο, μας επηρεάζουν. Αν στο σβουράκι, εδώ κάτω είναι ο βόρειος πόλος το κόκκινο και το μπλε ο νότιος και μάλιστα βάζοντας και κάποιες ροδέλες επάνω τραβάμε μαγνητισμό και εξασθενούμε τον νότιο πόλο, ώστε να επηρεάζεται λιγότερο από το μαγνήτη το μεγάλο, τι γίνεται. Ασκείται, όπως το πεδίο είπαμε προηγουμένως, ότι μετά το κέντρο που πάει έτσι ανοίγει λοξά, έτσι χάνεται στο διάστημα. Ασκείται μία δύναμη λοξή, αυτή εδώ, από αυτό το σημείο προς τα έξω. Μία δύναμη από το απέναντι ακριβώς. Αυτές οι δύο δυνάμεις οι λοξές αναλύονται σε μία κάθετη συνιστόσα και μία οριζόντια. Οι οριζόντιες ανά δύο γύρω γύρω αλληλοανερούνται
Οπότε φεύγουν. Η κεντρική έφυγε έτσι και περίσσεψε μόνο η συνιστόσα προς τα πάνω. Αυτή εδώ είναι η δύναμη που όταν απομακρυνθούμε από το πεδίο κοντά στην τρύπα ανυψώνει τον βόρειο πόλο. Μάλιστα, αν αυτό ταλαντευτεί θα προσπαθήσει να τραβήξει τον νότιο πόλο και να το ρίξει προς τα κάτω. Εμείς θα πρέπει για να αιωρείται το σβουράκι να κάνουμε δύο πράγματα. Καταρχήν, η δύναμη αυτή προς τα πάνω να είναι ίση με το βάρος που έχει η σβούρα. Αυτό το καταφέρνουμε αυξομειώνοντας το βάρος προσθέτοντας ροδέλες πάνω, οι οποίες αφενός επηρεάζουν το βάρος, ώστε να το κάνουν ίδιο με αυτή τη δύναμη F, αφετέρου εξασθενούν τον νότιο πόλο, ώστε να μην προσπαθεί πολύ δυνατά να μας το αναποδογυρίσει ο βόρειος από εδώ. Αυτό βέβαια δεν αρκεί, θα πρέπει το σβουράκι με κάποιο τρόπο να το κρατήσουμε έτσι και να μην προσπαθεί να ταλαντευτεί. Πώς θα γίνει αυτό? Όπως η ρόδα του ποδηλάτου, όταν γυρνάει με ταχύτητα δεν πέφτουμε αριστερά-δεξιά. Δίνοντας μια περιστροφή δυνατή στη σβούρα, η σβούρα κάθεται όρθια, έτσι, κάθεται εδώ και δεν την αφήνει να γυρίσει ανάποδα ώστε να επιστρέψει στο μαγνήτη. Αυτό είναι βέβαια λίγο δύσκολο γιατί οι ισορροπίες είναι λεπτές. Θα πρέπει να εξισωθούν καταρχήν αυτές οι δύο δυνάμεις, η F με το βάρος, αλλά και το σύστημα όλο θα πρέπει να είναι εντελώς αλφαδιασμένο, οριζόντιο, ώστε αυτές οι δύο δυνάμεις να δίνουν συμμετρικές συνιστώσεις αριστερά-δεξιά. Αν η μία είναι μεγαλύτερη από την άλλη, θα μας πετάξει το σβουράκι προς το πλάι και θα χαθεί η ισορροπία. Αυτό το κάνουμε ή με κάποια συσκευή με ένα τρικόχλιο που το αλφαδιάζουμε από κάτω, ή το κάνουμε προσθέτοντας κάποιες ροδέλες. Όταν κάποια στιγμή μας το πετάξει προς τη μια μεριά, ανασηκώνουμε λίγο αυτή την πλευρά από κάτω από το μαγνήτη και το σύστημα δουλεύει. Θα σας δείξω και τη συσκευή που χρησιμοποίησα και κατόπιν θα δοκιμάσουμε και το πείραμα. Χρησιμοποιήθηκε μία βάση με ένα τρικόχλιο όπου ρυθμίζοντας έχει αλφάδι. Είναι από τη δουλειά μου, είμαι τοπογράφος, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε και κάτι τόσο πιο πολύπλοκο, απλά το είχα αυτό. Και εδώ επάνω βάζω έναν μαγνήτη, πέταλο, δακτύλιο και τρεις αποστάτες. Γιατί αν η σβούρα είναι πάρα πολύ κοντά θα μας την τραβήξει προς τα μέσα και δεν θα μπορέσει να περιστραφεί. Κατόπιν τοποθετούμε ένα μπόλε πάνω, στο οποίο θα περιστρέψουμε τη σβούρα και κατόπιν θα το τραβάμε σιγά προς τα πάνω, ώστε κάποια στιγμή να μην μας επηρεάζει το κάτω το πεδίο, να επηρεαζόμαστε μόνο από τις δυνάμεις που αποθούν τη σβούρα και αν όλα πάνε καλά η σβούρα θα αιωρηθεί στον αέρα. Θα το δούμε αυτό τώρα στο πείραμα που θα κάνω και στην πράξη βέβαια για να δούμε αν ισχύει. Το σύστημα στήθηκε, δοκιμάζουμε και περιστρέφουμε τη σβούρα. Ανασηκώνουμε σιγά σιγά. Και βλέπουμε τη σβούρα να αιωρείται στον αέρα. Προσπαθούμε με τρόπο και απομακρύνουμε τον μπολ. Η σβούρα συνεχίζει να αιωρείται. Μπορούμε να απομακρύνουμε και τις κόντρες, τους αποστάτες. Το πείραμα φαίνεται πως πέτυχε και τελικά παιδιά δεν είναι fake όπως νομίζουν πολλοί. Έτσι. Μάλιστα αιωρείται για αρκετή ώρα. Κάποιοι έχουν δοκιμάσει το πείραμα και σε κενό αέρος, σε κάποιο κόδωνα και κρατάει ακόμη περισσότερο. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια να βρούμε την ισορροπία, αλλά ύστερα από αρκετά πειράματα θα το πετύχουμε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να το δοκιμάσετε να το κάνετε και μόνοι σας. Θα τα ξαναπούμε αργότερα.